Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Καλεσμένος εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ιβεροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι ο υποψήφιος Περιφερειάς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το συνδυασμό Ανεξάρτητη Ανατολική Πρωτοβουλία, κ. Κωνσταντίνος Κατσιμίγας. Κύριε Κατσιμίγα, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Τσοκότση. Να ξεκινήσουμε από τις επισκέψεις σε όλη την περιφέρεια, γενικά με τον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ποια είναι τα μηνύματα που έχετε λάβει μέχρι τώρα, σε όσους νόμους έχετε επισκεφτεί? Τα μηνύματα είναι θετικά πάντα. Ο κόσμος μας υποδέχτηκε με ευγένεια. Δεν αντιμετωπίσαμε ούτε ένα περιστατικό όπου κάποιος αντέδρασε. Παντού μας καλοδέχονται. Άλλωστε, οι επισκέψεις μας είναι σημειολογικές και στοχευμένες. Πηγαίνουμε, βλέπουμε φορείς, βλέπουμε νοσοκομεία, βλέπουμε υπηρεσίες, βλέπουμε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες βασίζονται στον αγροβιοτροφικό τομέα και στην καινοτομία. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε πάει καλά. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει στην περίοδο την επικοινωνιακή και προσπαθούμε να γίνουμε πιο γνωστοί στον κόσμο. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι το δικό μας το όπλο, τα δικά μας τα εφόδια είναι ο αυτοδιοικητικός μας λόγος, η εμπειρία μας, και εκείνο που επιδιώκουμε είναι να μας ακούσει ο κόσμος. Έτσι, αυτές οι επισκέψεις στοχεύουν στο να γίνουμε πιο γνωστοί στον κόσμο και στη συνέχεια, αφού κάνουμε τις επισκέψεις, μέσω δελτίων τύπου να ανακοινώσουμε τα συμπεράσματά μας και στις σκέψεις μας επάνω σε διάφορους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας ή της λειτουργίας υπηρεσιών. Κύριε Κατσιμίγα, σίγουρα έχετε την εμπειρία, είστε ο περισσότερος γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σίγουρα θα διαπιστώσετε πολλά προβλήματα. Ποια ξεχωρίζετε από αυτά, σε ποιους τομείς? Κοιτάξτε, τα προβλήματα των πολιτών πολλές φορές είναι προβλήματα τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση με τις αρμοδιότητες της περιφέρειας, έχουν όμως έμεσες. Η περιφέρεια μπορεί να αντιμετωπίσει ζητήματα και να χρηματοδοτήσει πολιτικές και δράσεις οι οποίες να αναστρέψουν το οικονομικό κλίμα, το δυσμενές οικονομικό κλίμα το οποίο εξακολουθεί και υφίσταται στη χώρα μας. Αντιλαμβάνεστε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών αυτή τη στιγμή είναι η ανεργία, η υποαπασχόληση, η χαμηλή μισθή, η υψηλή φορολογία, η φυγή των νέων παιδιών προς το εξωτερικό, γενικώς θέματα της καθημερινότητας. Σε αυτά εδώ η περιφέρεια δεν μπορεί να δώσει άμεσες απαντήσεις. Μπορεί όμως με τις ορθές πολιτικές, με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χώρων, να αναστρέψει το δυσμενές οικονομικό κλίμα. Αντιλαμβάνεστε, εκεί είναι γνωστό και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι η περιφέρειά μας έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα μεγάλα σε σχέση με άλλες περιοχές, έχει μια δεσπόζουσα γεωπολιτική θέση. Ωστόσο, αυτά τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα δεν τα έχουμε εκμεταλλευτεί καθόλου, όχι ούτε καν ελάχιστα, και έτσι δεν έχει γίνει τίποτε ακριβώς να αντιστραφεί αυτό το δυσμενές οικονομικό κλίμα. Γι' αυτό είναι και από τις πιο φτωχές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ακριβώς. Καταγράφουμε τους χαμηλότερους δείκτες. Εμείς φιλοδοξούμε, αν λάβουμε τη λαϊκή εντολή και να λάβουμε τη διοίκηση της περιφέρειας, να αλλάξουμε ακριβώς αυτό το δυσμενές οικονομικό κλίμα, αξιοποιώντας την θέση καταρχήν της περιφέρειάς μας, τις πλούσιες γεωργικές γεές που έχει. Έχουμε εξαιρετικές γεωργικές γεές, έχουμε πολύ σημαντική γεωργική παραγωγή την οποία θα στηρίξουμε με διάφορους τρόπους, έχουμε ειδικές βιομηχανίες οι οποίες θα τις στηρίξουμε, δηλαδή οι βιομηχανίες του αγροτοδιατροφικού τομέα και οι βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, δυστυχώς όχι υψηλής απασχόλησης, και κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών δεν θα εστιάσουμε την προσοχή μας μόνο στον τουρισμό, αλλά και σε άλλα πράγματα όπως είναι οι μεταφορές, είναι το πανεπιστήμιο, είναι οι παροχές υγείας, είναι ένα σωρό άλλα πράγματα στον τομέα των υπηρεσιών που η περιοχή μας μπορεί να κάνει θαύματα, και κυρίως στον τομέα του τουρισμού μπορεί να αναπτύξει έναν τουρισμό 12 μηνών. Η περιοχή μας δεν είναι μια περιοχή η οποία μπορεί να εστιαστεί στον τουρισμό του καλοκαιριού, της θάλασσας και του ήλιου, αλλά μπορεί να αναπτύξει, έχει τεράστιες δυνατότητες για έναν τουρισμό προς τις βαλκανικές χώρες και την Τουρκία, η οποία να λειτουργήσει 12 μήνες το χρόνο. Μάλιστα, κύριε Κατσιμίγα, επόμενες επισκέψεις σας. Αύριο και μεθαύριο θα βρίσκονται σε Σαμοθράκη, σε αυτό το πανέμορφο νησί της περιφέρειάς μας. Και πολύ παλιό νησί ήταν. Ακριβώς. Και στη συνέχεια θα επισκεφθώ την Καβάλα, τον ορεινό όγκο της Ξάνθης και έπειτα συνέχεια την επόμενη εβδομάδα μετά το Πάσχα, την εβδομάδα της διακαινησή μου, σε πρόγραμμα το οποίο ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί.
Μάλιστα. Περιφερειακές εκλογές 2019 με απλή αναλογική, σίγουρα συνεργασίες μετά τις εκλογές. Θα κάνει καλό τελικά ή όχι ο Κριστένης? Βρισκόμαστε σε ένα δίλημα, κύριε Τοκότση, σε μια πρόκληση αν θέλετε. Σίγουρα τα πράγματα δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά θα δοκιμαστούν. Ακόμα και η παράταξη η οποία θα εκλεγεί, για την ακρίβεια αυτός που θα εκλεγεί περιφερειάρχης ή δήμαρχος, δεν θα ελέγχει πλην αλλαχής των περιπτώσεων πιστεύω στην Ελλάδα, γιατί οι ελάχιστοι θα είναι αυτοί που θα ξεπεράσουν το 50% από τον πρώτο γύρο, θα έχει αριθμό συμβούλων που θα αντιστοιχεί στο ποσοστό που θα πάρει στον πρώτο γύρο. Επομένως δεν θα υπάρχουν πλειοψηφίες μέσα στα συμβούλια. Άρα είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν συνεργασίες προκειμένου να λειτουργούν οι θεσμοί, είτε οι δήμοι είτε οι περιφέρειες. Έτσι θα υπάρξουν συγκλήσεις αναγκαστικά. Αυτές οι συγκλήσεις σε κάποιες περιπτώσεις πιστεύω ότι θα είναι ειλικρινείς και θα γίνει δουλειά. Σε κάποιες άλλες θα είναι απλά συναλλαγές με εξαργύρωση κάποιων, με αντάλλαγμα κάποιες θέσεις, κάποια αξιώματα. Το εγχείρημα θα φανεί στην πορεία. Δεν μπορώ να προδικάσω. Εμείς κατεβαίνουμε με πολύ καλή διάθεση σε αυτή την καινούργια πρόκληση και περιμένουμε να δούμε. Η διάθεση δική μας είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Ωστόσο, τίποτε κανείς δεν μπορεί να προδικάσει πώς θα συμπεριφερθεί όχι το εκλογικό σώμα, αλλά πώς θα συμπεριφερθούν οι αιρετοί τη στιγμή που ακόμα στη χώρα μας δεν υπάρχει τέτοιου είδους κουλτούρα. Μάλιστα. Κύριε Κατσιμίδη, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Όχι, είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο θέλετε. Οι εκλογές πλησιάζουν. Νομίζω ότι οι πολίτες πρέπει να πάνε στις κάλπεις μαζικά, συνειδητά και να ψηφίσουν σύμφωνα με το δικό τους κριτήριο, αφού προηγουμένως μελετήσουν και ακούσουν τους υποψήφιους, τους αξιολογήσουν και όχι ρίχνοντας στο κουτί το χαρτάκι που θα τους δώσει κάποιος γνωστός τους. Κύριε Κατσιμίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.